Κληθήκαμε από τους διοργανωτές που ήταν η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ για να μιλήσουμε περισσότερο, όχι τόσο για όλα τα κτίρια, αλλά περισσότερο για το κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Το κτίριο αυτό έχει διάφορα προβλήματα, θα τα ξέρετε, στο ιδιοκτησιακό περισσότερο. Επισέρχεται μέσα το επιμελητήριο, ο Δήμος, οι ίδιοι οι παράγοντες της Γούνας. Το πρόβλημα είναι ότι μετά από τη μελέτη αυτή του ΤΕΕ, η οποία έλεγε ότι μπορεί μέσα στο κτίριο της ΕΔΙΚΑ να μεταφερθεί η ΔΟΗ, η ΔΟΗ δεν ξέρω πώς ήταν πριν, μετά, έκανε ένα διαγωνισμό και στο διαγωνισμό το κτίριο του Παναγιωτίδη, νομίζω ήταν ο μοναδικός, ο οποίος χτύπησε την προσφορά αυτή. Δεν ξέρω τώρα εάν θα προχωρήσει η ΔΟΗ στη μεταφορά σε εκείνο το κτίριο και δεν μπορώ να ξέρω εάν μπορεί να ακυρωθεί αυτός ο διαγωνισμός. Αυτά θα σας τα πει καλύτερα ο κύριος Γεωργάκης της κτηματικής, η αποκεντρωμένη διοίκηση ίσως περισσότερα. Στην συνάντηση αυτή βέβαια, εγώ αναφέροντας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που είναι εκτός δημοσίων κτηρίων και μερικές είναι υπό τη δική μου ευθύνη και πληρώνω εγώ τα λειτουργικά τους και τα ενοίκια τους. Όπως ξέρετε, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και τα εντελώμενα. Είχαμε πει, πριν καν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να έρθουν μέσα στο κτίριο της αντιπεριφέρειας και γι' αυτό το λόγο ετοίμασα και τον μισό τον τρίτο όροφο και έχω stand-by και τον μεταφορέα που θα έκανε τη μετακόμιση, έχω βάψει γραφεία, ήμουν έτοιμος γενικά να φέρω τις υπηρεσίες αυτές εδώ μέσα. Ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, για μένα ήταν μια καθυστέρηση όλο αυτό. Ένα χρόνο τουλάχιστον τώρα αναμένουμε. Η μελέτη έλεγε ότι αυτές οι υπηρεσίες οι δικές μας θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα κτίριο και σε ένα σχολείο στην Χλώη. Τώρα ο Δήμαρχος λέει ότι αυτό το σχολείο χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί για το ειδικό σχολείο το οποίο προσωρινά νομίζω είναι στο 4ο γυμνάσιο. Ίσως να φέρουν και μουσικό σχολείο. Επομένως αυτή η πρόταση μάλλον έπεσε στο κενό και εγώ πάντως θα επικοινωνήσω πάλι με τον Δήμαρχο εάν τυχόν υπάρχει άλλο κτίριο να μου δώσει, αλλιώς θα συνεχίσω την διαδικασία που είχα ξεκινήσει να φέρω εδώ μέσα τις υπηρεσίες. Για το κτίριο της ΕΔΙΚΑ ενδέχεται να αξιοποιηθεί κάπως αλλιώς τελικά, τι έγινε? Εκείνο το κτίριο της ΕΔΙΚΑ, η πρόταση που έγινε είναι να ξανακοιτάξουν εάν η ΔΟΗ χωράει εκεί μέσα και με ποιες προϋποθέσεις θα χωρέσει. Αυτό άκουσα εγώ στην συνάντηση. Ο Περιφερειάρχης πρότεινε οι υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας, οι τεχνικές και της έδρας, άμα χρειαστούμε βοήθεια, να βοηθήσουν στο να κάνουν μια μελέτη σε ποιους χώρους και με ποιον τρόπο μπορεί να μεταφερθεί η ΔΟΗ. Συμφώνησα με την προϋπόθεση βέβαια κάποιος φορέας από αυτούς στους οποίους ανήκει το κτίριο να μας κάνει ένα χαρτί να μας πει να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και πολύ ευχαρίστως.